των επεκτάσεων και των νέων νηπιαγωγείων, τα οποία πρέπει να ιδρυθούν και να κατασκευαστούν στο νησί μας. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο περιμένει εδώ και πάνω από δεκαετία, έχουν προσδιοριστεί ανάγκες. Δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής το πράγμα, παρά μόνο από τις ενέργειες που κάνουμε εμείς, ώστε να έχουμε ήδη αναθέσει στην ΕΤΑΧ να εκπονήσει τις μελέτες αυτές για τα νέα νηπιαγωγεία. Μιλάμε για το 7ο, για το 11ο και το 12ο. Εδώ πέρα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠ και η ράξη ότι αυτά τα δύο πράγματα χρειάζονται. Να πούμε εδώ ότι ο Μικροδήμος αυτή τη στιγμή νοικιάζει με ενίκεια πολύ υψηλά προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες αυτές. Είναι δηλαδή απολύτως διαπιστωμένες και υπαρκτές. Και δυστυχώς εδώ πέρα η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης δεν ενέταξε αυτές τις προτεραιότητες έτσι όπως τις έβαλε η ΔΕΠ. Και έτσι όπως τελικά διαμορφώθηκαν και από την πρωτοτυπία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΙΛΙΟΥ μέσα στην Ελλάδα των Αναγκών, τις οποίες προτείνει και εκείνη και συμφωνεί, έχει φράσει συμφωνή γνώμη προς την Εκκλησιαστική Αρχή. Παρότι υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον να μπουν αυτά τα έργα κανονικά και να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Εν τούτης πρέπει να πούμε ότι τώρα είναι ανάγκη άμεσα να μεταβληθεί η ιεράρχηση από την διεύθυνση, από την Περιφερειακή Ένωση, από την διεύθυνση εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί και να γίνει η προσπάθεια που χρειάζεται για να μπουν στο ΕΣΠΑ. Οτιδήποτε άλλο, τα ζητήματα της κατανομής των κονδυλίων είναι ζητήματα της διαχειριστικής αρχής. Έτσι. Αλλά για το εάν χρειάζεται ή όχι νηπιαγωγία ηχείως, σε αυτό το πράγμα είμαστε πολύ σαφείς και εμείς και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και περιμένω την Περιφερειακή Ένωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση να συνενέσει πράγματι χρειάζονται αυτά τα τρία νηπιαγωγεία. Πράγματι, όπως πάρα πολύ χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, κύριο μέλημα της σημερινής Δημοτικής Αρχής και του κύριου Δημάρχου ήταν να πέσει το βάρος, ένα αρκετά μεγάλο βάρος της κοινωνικής πολιτικής στα θέματα της πρόνοιας και της παιδείας. Έτσι λοιπόν στο κομμάτι αυτό της παιδείας, ευθύς αρχής μόλις η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέλαβε τα καθήκοντά της, ήταν να εκπονήσει μελέτες και να εντάξει σχολικά έργα σε διάφορα μέτρα που αφορούν τη χρηματοδότηση ζητημάτων εκπαίδευσης. Από εκεί λοιπόν που δεν υπήρχαν μελέτες για την κατασκευή νηπιαγωγείων, ένα πρόβλημα υπαρκτό το οποίο αντιμετωπίζει ηχείως τουλάχιστον τα τελευταία 10 με 15 χρόνια και συγκεκριμένα το κέντρο της πόλης, μιας και τη σημερινή εποχή, ακόμη έπειτα από αρκετά χρόνια, εξακολουθούμε να ενοικιάζουμε ιδιωτικούς χώρους για 4 εκπαιδευτικές δομές. Και οι χώροι αυτοί επιφέρουν ένα κόστος τεράστιο στο δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, το οποίο φτάνει τις 50.000 ευρώ ετησίως. Έτσι λοιπόν ο Δήμος της Χίου, με προτροπή πάλι του κυρίου Δημάρχου, από εκεί που δεν είχε χρήματα να περισσεύουν, φρόντισε να εξασφαλίσει ένα κονδύλι της τάξης των 200 περίπου χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να ανατεθούν στην ΕΤΑΧ οι 3 μελέτες για τα αντίστοιχα νηπιαγωγεία, το 7ο, το 11ο και το 12ο, και παράλληλα η Διεύθυνση Προγραμματισμού να προχωρήσει στην υποβολή των προτάσεων προς τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να εντάξουμε την κατασκευή, την ανέγερση των σχολείων αυτών στο αντίστοιχο μέτρο του ΕΣΠΑ. Όμως, με τα λύπης μας, τις τελευταίες ημέρες, διαπιστώσαμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Μυτιλήνη, προφανώς ιεραρχεί τα ζητήματα της εκπαίδευσης με κάποια άλλη λογική, με αποτέλεσμα δευτερεύοντα έργα ιεραρχικά που αφορούν την εκπαίδευση, να τα προτάσει και τα απολύτως απαραίτητα, όπως είναι η ανέγερση των νέων αυτών νηπιαγωγείων, να τα βάζει σε δεύτερη μοίρα. Εμείς ειλικρινά έχουμε λυπηθεί για την εξέλιξη αυτή. Έχει επικοινωνήσει τόσο ο κύριος Δήμαρχος, όσο και εγώ προσωπικά, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, ο κύριος Γκρίσης, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαιδεύσης, τον κύριο Καλάργαλη, τις τελευταίες ημέρες. Του έχουμε θέσει τους προβληματισμούς μας, τη διαφωνία μας αναφορικά με την εξέλιξη αυτή και ευελπιστούμε τις επόμενες ημέρες να υπάρξει μία αναθεώρηση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ώστε να δοθεί το πράσινο φως προκειμένου μία θετική πρόταση
από όλες τις πλευρές, και όταν λέω από όλες τις πλευρές εννοώ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Δήμο Χίου, Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Χίου και Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, να υπάρχει λοιπόν μια κοινή αντιμετώπιση και μια κοινή θετική πρόταση προς τη Διαχειριστική Αρχή, ώστε επιτέλους μέσα στην επόμενη πενταετία να μπορούμε να μιλάμε για την ανέγερση των νέων αυτών νηπιαγωγείων στην πόλη μας.